Άρνος, όλα είναι education και μπροστά μας, παιδιά, βλέπουμε το τρίτο πρόβλημα από το τετράδιο εργασιών. Το οποίο λέει, σε μία δεξίωση, να η δεξίωση εδώ, παιδιά, συμμετέχουν 150 άτομα. Σε κάθε τραπέζι κάθεται ο ίδιος αριθμός από άντρες, γυναίκες και παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, παιδιά, αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι στο ένα τραπεζάκι είναι 5 άντρες, 5 γυναίκες, 5 παιδιά. Ή μπορεί να είναι 12 άντρες, 12 γυναίκες, 12 παιδιά στο τραπέζι. Στο κάθε τραπέζι, δηλαδή, παιδιά, είναι αυτό που λέει. Όσοι άντρες κάθονται είναι και τόσες γυναίκες και τόσα παιδιά. Αν δηλαδή σε ένα τραπέζι κάθονται 50 άντρες, θα κάθονται σε αυτό το τραπέζι και 50 γυναίκες και 50 παιδιά. Πόσα τραπέζια, λέει, χρειάζονται και πόσοι άντρες, γυναίκες και παιδιά κάθονται στο κάθε τραπέζι, σε κάθε ένα από αυτά. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα, οι απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα, παιδιά, είναι περισσότερες από μία, έτσι. Υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις. Και εδώ, παιδιά, θέλω λιγάκι να το σκεφτούμε, παιδιά, όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Όσο πιο απλοϊκά. Εμείς στη δεξίωση έχουμε 150 άτομα. Μεταξύ αυτών των 150 ατόμων υπάρχει η ομάδα των ανδρών, η ομάδα των γυναικών και η ομάδα των παιδιών. Δηλαδή, σε αυτά τα 150 άτομα υπάρχουν άντρες, η κατηγορία των ανδρών, η κατηγορία των γυναικών και η κατηγορία των παιδιών, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πόσα τραπέζια, λέει, χρειάζονται για να κάτσουν αυτά τα άτομα και πόσοι άντρες, γυναίκες και παιδιά κάθονται σε κάθε ένα τραπέζι. Γνωρίζουμε, παιδιά, ότι σε κάθε τραπέζι, έτσι, υπάρχει ίδιος αριθμός από άντρες, γυναίκες και παιδιά. Μία επιλογή, παιδιά, ποια είναι? Μία επιλογή, έτσι. Πρώτη επιλογή. Πρώτη. Ας βάλουμε κουκίδα. Να έχουμε, παιδιά, ένα τραπέζι, ένα και μοναδικό, έτσι, ένα και μοναδικό τραπέζι. Και σε αυτό το ένα και μοναδικό τραπέζι να κάθονται 50 άντρες, 50 γυναίκες και 50 παιδιά. Μία επιλογή, παιδιά, δεν είναι αυτή? Η δεξίωση να έχει ένα και μοναδικό τραπέζι. Το αυτό το τραπέζι πρέπει να είναι και λίγο μεγαλούτσικο για να καθίσουν 50 άντρες, 50 γυναίκες και 50 παιδιά. Αλλά είναι μία επιλογή, έτσι. Μία επιλογή για να κάτσουν όλα αυτά τα άτομα. Και όπως είπαμε, παιδιά, υπάρχει ίδιος αριθμός από άντρες, γυναίκες και παιδιά. Όσοι είναι οι άντρες στο τραπέζι, τόσες είναι και οι γυναίκες, τόσα είναι και τα παιδιά, ε? Η ισοπαλία, ε? 50. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μία επιλογή, λοιπόν, είναι αυτή. Μία άλλη επιλογή, παιδιά, θα μπορούσε να είναι ποια? Ποια άλλη επιλογή μπορούμε να σκεφτούμε? Παιδιά, παίξτε ελεύθερα. Παίξτε και φανταστείτε και σκεφτείτε. Να έχουμε δύο τραπέζια. Να μην έχουμε ένα και μόνο τραπέζι, να έχουμε δύο τραπέζια, έτσι. Δύο. Όπου στο κάθε τραπέζι, παιδιά, θα μπορούσαμε να κάνουμε τι? Στο κάθε τραπέζι θα μπορούσαμε να έχουμε. Να έχουμε τι, παιδιά? Στο κάθε τραπεζάκι. Για να το σκεφτούμε λιγάκι. Στο κάθε τραπέζι, παιδιά, θα πρέπει να έχουμε τι? Αφού όλα τα άτομα είναι 150, άρα δια του 2, επειδή είναι 2 τα τραπέζια, η διαίρεση πόσο μας κάνει 150 δια 2? Το 2 στο 15 είναι 7 φορές. 2, 7, 14, από 15, 1. Το 2 στο 1 δεν χωράει, κάτω και το 0. Το 2 στο 15 φορές, 2, 5, 10, από 10, 0. Α, οπότε, στο κάθε τραπεζάκι πρέπει να κάτσουν 75 άτομα, έτσι. Ωραία, το καταλάβαμε. Άρα, στο κάθε τραπεζάκι πρέπει να κάτσουν 75 άτομα. Δηλαδή, τι σημαίνει, αφού θέλουμε να έχουμε ίδιο αριθμό από άνδρες, από γυναίκες και παιδιά? Αυτά τα 75 άτομα τι θα είναι? 25 άντρες, 25 γυναίκες και 25 παιδιά. 25 δεν είναι, ε? Αν το 75 που είναι τα άτομα στο κάθε τραπέζι τα διαιρέσουμε δια του 3,
Τρεις δεν είναι κατηγορίες. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. 75 δια του 3 πόσο κάνει. 25. Το 3 στο 7 2 φορές. 2, 3, 6 από 7 1. Κάτω και το 5. Το 3 στο 15 ακριβώς 5 φορές. 3, 5, 15. Από 15 0. Δεν περισσεύει κανένας. Έτσι λοιπόν, παιδιά, έχουμε 25 άντρες, να το γράψουμε, 25 άντρες, 25 γυναίκες και 25 παιδιά στο κάθε τραπέζι. Παιδιά, γράψτε και τη διαίρεση, έτσι όπως την κάναμε εμείς ωραία εδώ τη διαίρεση, να φαίνεται παιδιά και η διαίρεση, έτσι όπως κάναμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, πρώτη επιλογή είναι 50 άντρες, 50 γυναίκες και 50 παιδιά στο κάθε τραπέζι, στο κάθε τραπεζάκι παιδιά, γιατί η άσκηση λέει στο κάθε τραπέζι. Και η δεύτερη επιλογή είναι 25 άντρες, 25 γυναίκες και 25 παιδιά, πάλι στο κάθε ένα τραπέζι. Ωραία, ωραία. Μάλιστα. Άλλη επιλογή, παιδιά, ποια είναι? Άλλη επιλογή, είπαμε να έχουμε ένα τραπέζι, να έχουμε δύο τραπέζια. Άλλη επιλογή, παιδιά, ποια θα μπορούσε να είναι, παιδιά, σκεφτείτε και παίξτε. Άλλη επιλογή να έχουμε πέντε τραπέζια. Πέντε. Οπότε, αυτά τα 150 άτομα πρέπει να κάτσουν σε πέντε τραπέζια. Πόσα άτομα θα κάτσουν στο κάθε τραπέζι, δεν θα κάνουμε 150 δια 5. Το 5 στο 15 χωράει 3 φορές, 3, 5, 15 από 15, 0, κάτω και το 0. Το 5 στο 0 χωράει 0 φορές, 5 επί 0, 0 από 0, 0. Να φαίνεται, παιδιά, και η διαίρεση. Άρα στο κάθε τραπέζι θα κάτσουν 30 άτομα. 30 άτομα, έτσι, 30. 30 άτομα στο κάθε τραπέζι. Αυτά τα 30 άτομα, παιδιά, πόσοι άντρες, πόσοι γυναίκες, πόσες γυναίκες και πόσα παιδιά είναι. Αν αυτό το 30 το διέσουμε δια του 3, δεν θα πάνε 10. 10 άντρες, 10 γυναίκες και 10 παιδιά. Γιατί πρέπει, όπως λέει, να κάθεται σε κάθε τραπέζι ο ίδιος αριθμός από άντρες, από γυναίκες και παιδιά. Να μην είναι οι άντρες περισσότεροι από τις γυναίκες ή οι γυναίκες από τα παιδιά. Έτσι πρέπει να υπάρχει, να ισοφαρίζουν. Όσοι άντρες είναι, τόσες γυναίκες και τόσα παιδιά. Άρα, παιδιά, στο κάθε τραπέζι θα κάνονται 30 άτομα. Δηλαδή, όπως είπαμε, 10 άντρες, 10 γυναίκες και 10 παιδιά. Επαναλαμβάνει, παιδιά, ο δάσκαλος, που στο κάθε ένα τραπέζι, μιλάμε για το κάθε ένα τραπέζι, πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες και πόσα παιδιά κάθονται, έτσι. Ωραία, τέλεια. Άλλη επιλογή υπάρχει, παιδιά? Ναι, παιδιά, να έχουμε 10 τραπέζια, 10 τραπέζια για αυτά τα 150 άτομα. Πόσα άτομα θα κάτσουν στο κάθε τραπέζι? Άμα κάνουμε 150 δια 10, το ένα μηδενικάκι μπορεί να φύγει. Άρα 15 δια 1 χωράει ακριβώς 15 φορές. Και υπόλοιπο 15 από 15, 0 το υπόλοιπο. Άρα 15 τι? Τι είναι αυτό το 15, παιδιά? 150 δια 10, βρήκαμε ότι μας κάνει 15. 15 άτομα θα κάτσουν στο κάθε τραπέζι. Δηλαδή, παιδιά, αυτά τα 15 άτομα που θα κάτσουν στο κάθε τραπεζάκι, πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες και πόσα παιδιά είναι, αφού θέλουμε να ισοφαρίζει. Όσοι άντρες να είναι και τόσες οι γυναίκες και τόσα τα παιδιά. Αν το 15 το διαιρέσουμε, παιδιά, δια του 3, δεν πάει ακριβώς 5 φορές. Δηλαδή θα είναι 5 άντρες, 5 γυναίκες, 5 παιδιά. 5 και άλλα 5 και άλλα 5. Όλο μαζί δεν κάνει 15 άτομα στο τραπέζι. Άρα έχουμε 5 άντρες, 5 γυναίκες και 5 παιδιά στο κάθε ένα τραπέζι. Είναι η επιλογή. Άλλη επιλογή, παιδιά, υπάρχει? Μου λέει τώρα η Αγγελική. Τι? Τα τραπέζια μπορεί να είναι πόσα? 25. Γιατί 25? Για να δούμε. Μπορεί τα τραπέζια να είναι 25. Πόσα άτομα θα κάτσουν στο κάθε τραπεζάκι? Θα πάρουμε τα 150 άτομα και θα τα διαιρέσουμε με το 25. Δύο ψηφία έχει ο διαιρέτης, δύο τονίζω στο διαιρέτερο. Το 25 στο 15 όμως δεν χωράει.
τονίζουμε για το άλλο ψηφίο και λέμε το 25 στο 150. Ή πιο απλά, παιδιά, σαν να λέμε πόσες φορές χωράει το 2 στο 15. Πόσες φορές? 6 φορές, άρα 6 επί 5 30, γράφουμε το 0, έχουμε 3 κρατούμενα, 2 6 12 και άλλα 3 15. 3, 6 φορές, όχι 7, γιατί άμα γράφαμε εδώ παιδιά 7 φορές θα μας προέκυπτε 5, 7, 35, 3 τα κρατούμενα, 14, 17, 175. Δεν γίνεται να κάνουμε την αφαίρεση από το 150. Έτσι λοιπόν, παιδιά, πόσες φορές είπαμε? 6 φορές. Και η διαίρεση, παιδιά, βγαίνει και τέλεια, γιατί 150 από 150 βγαίνει το υπόλοιπο 0. Δεν περισσεύει δηλαδή κανένας. Άρα, τι είναι αυτό το εξαράκι? 6 άτομα, παιδιά, θα κάτσουν στο κάθε τραπέζι. 6 άτομα θα κάτσουν στο κάθε τραπέζι. Δηλαδή, τι, αφού πρέπει να έχουμε όσοι είναι οι άντρες, τόσες πρέπει να είναι και οι γυναίκες και τόσα τα παιδιά. Άρα, αν το 6 το διαρρέσουμε δια του 3. 3, γιατί είναι 3 οι κατηγορίες, άντρες, γυναίκες και παιδιά. 6 δια 3 δεν σημαίνει 2. Δηλαδή, 2 άντρες, 2 γυναίκες, 2 παιδιά. Όλοι μαζί. Δεν είναι τα 6 άτομα που κάτουν στο τραπέζι? Έτσι λοιπόν, παιδιά, η άλλη επιλογή είναι 2 άντρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά στο κάθε ένα τραπέζι. Τα τραπέζια είναι 25. Βλέπετε, παιδιά, ότι αυτά εδώ τα νουμεράκια που διαλέγουμε, το 1, το 2, το 5, το 10, το 25, δεν τα διαλέγουμε, παιδιά, τυχαία. Ουσιαστικά αυτά εδώ τα νουμεράκια, παιδιά, είναι ουσιαστικά τι, να το καταλάβουμε. Είναι, παιδιά, οι διαιρέτες ποιο αριθμό, για να το βάλουμε και εδώ έτσι με ωραίο χρωματάκι, είναι, παιδιά, οι διαιρέτες του αριθμού ποιου, του 100, το 150, παιδιά, είναι οι διαιρέτες του, έτσι, για να τους γράψουμε εδώ, είναι οι διαιρέτες, παιδιά, του 150, έτσι, οι διαιρέτες του, οι διαιρέτες, έτσι, δηλαδή το 1, το 2, το 5, το 10, το 25, έτσι, δηλαδή όλα αυτά εδώ, παιδιά, τα νουμεράκια που έχουμε πάει και έχουμε γράψει, παιδιά, εδώ πέρα, όλα αυτά εδώ, παιδιά, στην πραγματικότητα είναι οι διαιρέτες του 150, το 1, το 2, το 5, το 10, να γράψουμε και το άλλο, ποιο άλλο είπαμε, το 25, εντάξει. Διαιρέτες τι σημαίνει? Ότι το 150 είναι τι? Είναι πολλαπλάσιο και του 1 και του 2 και του 5 και του 10 και του 25, έτσι. Είναι πολλαπλάσιο τους. Και όπως ακριβώς, παιδιά, είχαμε συζητήσει και τότε, σε ποιο κεφάλαιο? Στο κεφάλαιο το 10 και στο βιβλίο του μαθητή, όπως είχαμε κουβεντιάσει και τότε στα βιντεομαθήματα στο κεφάλαιο 10, να το θυμίσουμε, παιδιά, για μία ακόμη φορά, όπως είχαμε συζητήσει στον αναστοχασμό στο νούμερο 2, έτσι. Όταν ένας φυσικός αριθμός διαιρείται από έναν άλλον, τότε είναι πολλαπλάσιο του. Το 150 διαιρείται με το 1, άρα είναι πολλαπλάσιο του 1. Το 150 διαιρείται με το 2, είναι πολλαπλάσιο του 2. Το 150 διαιρείται με το 5, είναι πολλαπλάσιο του 5. Το 150 διαιρείται με το 10, άρα το 150 είναι πολλαπλάσιο του 10. Το 150 διαιρείται με το 25, δηλαδή είναι πολλαπλάσιο το 25. Και είναι, παιδιά, και άλλος ένας διαιρέτης. Ποιος? Το 150. Είναι, παιδιά, και το 50. Ε? Το 150 δεν είναι πολλαπλάσιο του 50. Δεν λέμε 3 φορές το 50. Δεν μας κάνει το 150. Ε? Σωστό, παιδιά. Άρα υπάρχει και άλλη μια επιλογή να τη γράψουμε εδώ πέρα. Είναι να έχουμε πόσα τραπέζια, παιδιά? Να τη γράψουμε εδώ κάτω, να έχουμε 50 τραπέζια. 50. Για να τη γράψουμε εδώ κάτω, λοιπόν. Ωραία. Όπου. 50 τραπέζια, έτσι. 50 τραπέζια, όπου στο κάθε τραπέζι, παιδιά, πόσα άτομα θα έχουμε? Πόσα άτομα θα έχουμε? Άμα πάρουμε τα 150 άτομα και τα διαιρέσουμε δια το 50, 150 δια 50, το κάναμε, παιδιά, και προηγουμένως. Πόσες φορές το 50 θα μας δώσει τον αριθμό 150?
Είναι αυτό, παιδιά, που είχαμε γράψει εδώ πέρα, 3 φορές. 3 φορές το 50 δεν μας κάνει 150, ε? Από 150, 0. Να το, δεν περισσεύει κανένας. Άρα, 3. Τι είναι αυτό το 3? 3 άτομα θα κάτσουν, παιδιά, στο κάθε τραπέζι. 3. Δηλαδή, πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες και πόσα παιδιά, αφού πρέπει να είναι ο ίδιος αριθμός. 3 άτομα δια 3 που είναι οι κατηγορίες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, άρα 1. Τι είναι αυτό το 1? Ένας άντρας, μία γυναίκα και ένα παιδί θα κάτσουν στο τραπέζι. Ένας άντρας, μία γυναίκα και ένα παιδί, τώρα παιδιά θα φάνει ξεκάθαρο στον πίνακα, έτσι, θα κάτσουν που? Στο κάθε ένα τραπέζι. Να το. Αυτή, παιδιά, είναι η άλλη επιλογή που έχουμε. Άρα, παιδιά, δώσαμε και μία ακόμη απάντηση, όπου τα τραπέζια είναι 50. Έτσι. Απολαυστήκε, παιδιά, η συγκεκριμένη άσκηση που ουσιαστικά, παιδιά, είδατε, παίξαμε. Παίξαμε και δοκιμάσαμε με τους διαιρέτες του 150. Είτε έχουμε ένα τραπέζι με... Μπορείτε να γράψετε, παιδιά, και τα άτομα. Τα άτομα που κάθονται, για παράδειγμα, σε αυτό το τραπέζι είναι 50 και 50 και 50, είναι 150 άτομα συνολικά, έτσι. Μπορείτε να το γράψετε να φαίνεται. Μετά έχουμε δύο τραπέζια, έτσι, όπου στο κάθε τραπεζάκι πόσα άτομα κάθονται? 25. 25. Και άλλα 25. Και άλλα 25 που έχουμε εδώ πέρα, άρα συνολικά κάθονται πόσα? 75 άτομα στο κάθε τραπέζι. Μπορείτε, παιδιά, να το γράψετε για να φαίνεται κιόλας. 75 άτομα, έτσι, κάθονται στο κάθε τραπέζι. Ή πάμε στην από κάτω επιλογή. Έχουμε 5 τραπέζια. Στο κάθε τραπέζι κάθονται πόσα άτομα? 10 άντρες, 10 γυναίκες και 10 παιδιά. Δηλαδή 10 και 10 και 10. Συνολικά, λοιπόν, κάθονται πόσοι? 30 άτομα στο κάθε τραπέζι. Από κάτω έχουμε 10 τραπέζια. Στο κάθε τραπέζι κάθονται 5 άντρες, 5 γυναίκες και 5 παιδιά. Άρα 5 και 5 και 5, 15 άτομα κάθονται στο κάθε τραπέζι. Η άλλη επιλογή είναι 25 τραπέζια, όπου στο κάθε τραπέζι κάθονται 2 άντρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά. Άρα στο κάθε τραπέζι κάθονται πόσα? 2 και 2, 4 και άλλα 2, 6 άτομα. Και η άλλη επιλογή είναι να έχουμε 50 τραπέζια με έναν άντρα, μία γυναίκα και ένα παιδί. Άρα συνολικά 3 άτομα στο κάθε τραπέζι. Απολαυστική άσκηση, παιδιά, και η συγκεκριμένη, επί της ουσίας, πάνω στην έβρεση των διαιρετών του αριθμού 150. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά, όλους σας. Να είστε πάντα, μα πάντα, μα πάντα καλά, παιδιά.